από τα μέσα Ιουλίου και εφόσον το διαζύγιο είναι κατά κάποιο τρόπο συνενετικό, ένα ζευγάρι θα μπορεί να βάλει τέλος στο γάμο του διαδικτυακά μέσα από την πύλη gov.gr. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλωτικά, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό τον αθηναϊκό τύπο. Πάμε στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Άρη Ροζάκη. Κύριε Ροζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην Greek TV. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη. Θα ξεκινήσει πιλωτικά, σωστά? Ναι, θα ξεκινήσει πιλωτικά. Συμπεριλήφθη στο νομοσχέδιο που αφορούσε τις τροποποιήσεις για το οικογενειακό δίκαιο. Ναι. Και ξεκινάει η εφαρμογή του, αν δεν κάνω λάθος, από 15 του Ιούλια, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ψήφιση, όπως είπατε και εσείς, του νέου νομοθετικού πλαισίου. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα είναι πλέον να τεθεί σε λειτουργία αυτή η διαδικτυακή πύλη. Αυτή ουσιαστικά μια ειδική πλατφόρμα θα είναι. Να ανέβει η περίφημη σφραγίδα πάνω στο διαδίκτυο που λένε κάποια δημοσιεύματα. Ακριβώς, όπου θα μπορούν πλέον τα ζευγάρια που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την συνενετική διαδικασία να υποβάλουν τη συμφωνία τους, το συμφωνητικό το οποίο συντάσσομαι, μέσω αυτής της ειδικής πλατφόρμας. Και μετά από ένα δεκαήμερο μετά την ανάρτηση αυτή τη συγκεκριμένη, θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να επισκέπτονται ένα συμβολογράφο, προκειμένου αυτό να γίνεται συμβολογραφικό έγγραφο και να περαιώνει τη διαδικασία όπως γινόταν με βέβαια, τώρα. Θα είναι όντως μια τόσο απλή διαδικασία? Ναι, και τώρα είναι απλή η διαδικασία. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να γίνεται διαδικτυακά. Τώρα, μέχρι τώρα, αυτό που γινόταν ήταν δίναμε συνήθως ένα ραντεβού, αφού κλείναμε ένα αντίστοιχο ραντεβού στο αρμόδιο ειρηνοδικείο. Ναι. Εμφανιζόμαστε εκεί με τους πελάτες, είτε μόνοι τους οι πελάτες, είτε με τους δικηγόρους τους. Έμπαιναν κάποιες υπογραφές σε αυτό το συμφωνητικό που είχε συνταχθεί ήδη. Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο του ειρηνοδικείου και μετά από 10 μέρες πηγαίναμε πάλι στο συμβολιογράφο. Αυτή η διαδικασία, ας πούμε, του ειρηνοδικείου τώρα αντικαθίσταται από αυτή την διαδικτυακή δυνατότητα. Εισερχόμαστε, κύριε Ροζάκη, στην ψηφιακή εποχή. Για ποιες άλλες υπηρεσίες θα πρέπει να ανοίξει αυτή η διαδικασία? Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι από τα καλά της πανδημίας, θα έλεγα. Αναγκαστήκαμε πολλά πράγματα που ενδεχομένως υπήρχαν ως προγραμματισμός και για το Υπουργείο και για το κλάδο μας γενικότερα. Αναγκαστήκαμε να επισπεύσουμε την εφαρμογή τους. Έχουμε αρχίσει να εθιζόμαστε σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Υπάρχουν κάποιες τυπικές διαδικασίες στις οποίες μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη αυτή η διαδικασία, να απλοποιήσει πολύ τα πράγματα, να ελαφρύνει και τις δαπάνες για τον πολίτη αλλά και για την ταλαιπωρία του. Όπως είναι, ας πούμε, η διαδικασία των προσημειώσεων, διαδικασίες όπου δεν χρειάζεται η εμάρτυρη απόδειξη διαζώσει στα ακροατήρια. Μπορούν αυτά να γίνουν με κάποιο τρόπο διαδικτυακό, θα έλεγα. Ωστόσο, καλό θα είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για δικαιώματα και το διαδίκτυο πολλές φορές έχει λίγο μια απρόσωπη λειτουργία. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Η δικαιοσύνη είναι κάτι διαφορετικό, χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία στον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζει. Κύριε Ροζάκη, τα δικαστήρια μετά από μία μακρά περίοδο lockdown και περιοριστικών μέτρων και οι δικηγόροι, ο κλάδος σας, έχουν επιστρέψει σε ρυθμούς κανονικότητας, καθημερινότητας? Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Θα έλεγα ότι αυτό που απομένει είναι να υπάρξει απόλυτη ομαλοποίηση και σε κάποιες διαδικασίες ποινικές, σε ποινικά δικαστήρια, γιατί υπάρχει ένας περιορισμός εκεί στο ποια γίνονται μέχρι τώρα. Κατά 80% όμως, ίσως και παραπάνω, νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει μια κανονικότητα. Δυστυχώς, και αυτό βέβαια είναι κατανοητό και αναμενόμενο, αυτοί που δεν έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα είναι οι πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και αυτό είναι λίγο ένας αποτρεπτικός παράγοντας στο να καταφύγουν στη δικαιοσύνη. Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, εξέλιξη έχουμε, είστε αισιόδοξος? Το πολύπαθο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αναμένω την υλοποίηση των υποσχέσεων του Υπουργείου, που είναι εντός Μαΐου ήταν αρχικώς η υπόσχεση. Τώρα, εντάξει, προφανώς μπορώ να καταλάβω την καθυστέρηση ορισμένων ημερών, τον διαγωνισμό, ο οποίος θα βγει στον αέρα αυτές τις μέρες που μιλάμε. Αυτή είναι η υπόσχεση. Περιμένω, παραλαμβάνω την υλοποίηση. Εάν αυτό συμβεί, νομίζω θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου. Δηλαδή, ίσως και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εξέλιξη.
Αυτές, επαναλαμβάνω, είναι υποσχέσεις. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός, θα έλεγα έως και απεσιόδοξος, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλω να αναμένω, διότι υπάρχει αυτή η υπόσχεση. Θα δούμε. Μάλιστα, κλάδος των δικηγόρων και πανδημία, κατά πόσο επηρεαστήκατε? Πολλά έχουν ακουστεί για τις περίφημες έτσι ενισχύσεις στα προγράμματα και στην αρχή της πανδημίας. Τι γεύση σας αφήνει αυτή η περίοδο, κύριε Ρουζάκη? Κοιτάξτε, ίσως ακουστεί κοινότυπο, γιατί κάπως όλοι οι κλάδοι έχουν σχετικά παράπονα. Θεωρώ ότι είμαστε ένας από τους πιο ρυγμένους κλάδους. Ναι. Είμαστε περίπου ένα χρόνο κλειστά. Οι όποιες ενισχύσεις δόθηκαν με τρομερούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό των συναδέλφων μου. Και θα έλεγα ότι ειδικά από ένα σημείο και πέρα, ειδικά στο τρίτο κύμα, μας ξέχασαν παντελώς. Αντιμετωπίζουμε μεγάλο βιοποριστικό πρόβλημα, η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου. Δυστυχώς υπάρχει μια εντύπωση ότι οι δικηγόροι είναι πλούσιοι. Αυτό έχει λήξει εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου, ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων, είναι σκληρά εργαζόμενοι και αντιμετωπίζουν σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους παλαιότερους, που έχουν και ανελαστικές δαπάνες, όπως παιδιά που σπουδάζουν και διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τα διαζύγια. Βέβαια, δεν μπορούσα να σας ρωτήσω και για το δικαστικό μέγαρο, αν έχουμε εξέλιξη, αλλά και για το σκηνικό που διαμορφώνεται στον κλάδο σας. Κύριε Ροζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.